Καλωσορίζω τον νέο φυτοτελειώτη. Γεια σου. Στην κεντρική σκηνή του ΘΟΚ. Όχι τυχαία, είναι εδώ γιατί πριν από λίγες μέρες ξεκίνησε, έγινε η πρεμιέρα της πρώτης παράστασης για την κεντρική σκηνή την περίοδο 23-24, που είναι η παράσταση ενός έργου που δεν παίζεται πολύ συχνά. Ίσως να σκαλίσουμε γιατί γίνεται αυτό. Το έργο του Ελβετού γερμανόφωνου συγγραφέα Friedrich Dürrenmatt με τον τίτλο «Η επίσκεψη της γυραίας κυρίας». Το έργο ανέβηκε πριν από μια εβδομάδα. Σήμερα που γράφουμε είναι 30 Νοεμβρίου. Από το 5 Νοεμβρίου ξεκινήσαμε τις παραστάσεις μας. Και έχουμε μαζί μας τον νέο φωτοταλιώτη για να μιλήσουμε όπως κάνουμε πάντα σε αυτές τις συναντήσεις του Θόκτο για το έργο, για την εμπειρία αυτής της προσέγγισης ενός έργου που εμείς οι θεατρολόγοι λέμε ότι ανήκει στα κλασικά έργα του 20ου αιώνα. Και ίσως να διερευνήσουμε μαζί ακριβώς για ποιο λόγο το ανεβάσαμε, να το πω έτσι. Ναι, θα την κάνω αυτή την ερώτηση. Είναι λίγο στερεοτυπική, αλλά και πάντα είναι μια ερώτηση ουσίας. Συζητήσαμε για διάφορα έργα, όπως ξέρουμε οι δυο μας, και κάπως καταλήξαμε στην επιλογή αυτού εδώ, όταν τέλος πάντων το συζητήσαμε λίγο πιο σοβαρά και σου δίνω αμέσως τη σκητάλη για να τοποθετηθείς. Που μετέφερες ότι βρήκες μέσα σε αυτό πράγματα που είναι πολύ ενδιαφέροντα και ήθελες πάρα πολύ πια να το δουλέψεις. Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι η πορεία μου στο θέατρο και γενικά τα θεατρικά έργα με τα οποία είχα ασχοληθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια, αραιά. Οπότε, ναι, βασικά αυτό που με ενδιαφέρε πάρα πολύ σε όλα τα χρόνια στο θέατρο ήταν η δυσλειτουργία στην οικογένεια. Πάρα πολύ. Γι' αυτό και τα έργα τα οποία κατά καιρούς είχα επιλέξει είχαν σαν κύρι θέμα αυτό. Η πρόταση ήρθε από σένα. Δεν ήρθε από μένα. Εντάξει, δεν ήρθε από μένα. Εσύ το έβαλε στο ρεπερτόριο. Ναι, το έβαλα σκεπτόμενο όπω και θα μπορούσε. Η αλήθεια είναι ότι, όπως πολύ σωστά είπε, είναι ένα έργο το οποίο δεν ανέβαινε συχνά. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Πρώτα απ' όλα, ένα έργο απίστευτο πολυπρόσωπο. Με θεατρικές ανάγκες και λύσεις που δύσκολα δεν μπορώ να το φανταστώ αν δεν ανέβει τουλάχιστον με τα δεδομένα τα δικά μας από ένα κρατικό ή ένα εθνικό θέατρο στον τρόπο που μπορεί. Δηλαδή έχει κάπου 32 ρόλους εδώ μέσα. Απ' την άλλη, διαβάζοντας το έργο μετά από πάρα πολλά χρόνια, ανέβηκε ξανά το 1988 έσυγε, μια μικρή παρένθεση από τον Εύρη τον Γαβριλίδη. Εγώ δεν την είχα δει την παράσταση τότε. Αλλά διαβάζοντας το έργο αυτό, η πρόκληση ήταν ότι είχε απίστευτα στοιχεία θεάτρου μέσα. Και πολλά διαφορετικά, αν θες και ήδη θεάτρου, αν αυτό το πράγμα εισαγωγικά όλο αυτό το πράγμα, στον τρόπο. Το άλλο ήταν ότι αυτό το πολυπρόσωπο του έργου ήταν μια πολύ σοβαρή πρόκληση που μου αρέσει πάντα να δουλεύουμε ομάδες ηθοποιών, γιατί για ένα σκηνοθέτη έχει αυτή τη δύναμη και δυναμική πολυσυνθετικότητας στον τρόπο που μπορεί να χτίσεις διαφορετικά μια παράσταση από ένα μονόλογο ή ένα διάλογο. Νομίζω ότι ο καθένας, και το λέμε συχνά, ότι ξέρεις ένα έργο πλέον μπορεί και μιλάει στο σήμερα και είναι ένα έργο τόσο σημερινό. Η αλήθεια είναι όμως ότι ένα έργο που γράφτηκε πριν 80 χρόνια, κάτω από τις συνθήκες που γράφτηκε, δυστυχώς είναι εφιαλτικά σημερινό. Ναι, το λέμε συχνά, αλλά νομίζω ότι έχεις δίκιο και γίνεται λίγο στερεοτυπικό. Στερεοτυπικό, ναι, αλλά. Έχεις επίσης δίκιο σε αυτό που λες, πόσο σημερινό. Πόσο σημερινό είναι, δηλαδή όλα τα θέματα τα οποία πραγματεύεται, τα κύρια θέματα που πραγματεύεται, είτε αυτή είναι η δικαιοσύνη, είτε αυτή είναι το κράτος, είτε αυτή είναι η εξουσία, είτε αυτό είναι το χρήμα, είτε αυτό είναι το κεφάλαιο, είτε αυτή είναι οποιαδήποτε. Ο έρωτας υπάρχει. Άρα λοιπόν όλα αυτά μαζί ήταν άκρος προκλητικά για να πάρω την απόφαση και να σου πω πάμε να το κάνουμε. Και επομένως, ας το πούμε έτσι, βγήκες λίγο έξω από τα συνηθισμένα νερά των δυσλειτουργικών υπογενειών. Ναι, παρόλο που υπάρχει μια δυσλειτουργική, ολόκληρη δυσλειτουργία πόλη, ολόκληρη κοινωνία δυσλειτουργία. Η αλήθεια είναι και παίρνω σκητάλη έτσι από αυτό που μόλις είπες τώρα, ότι το έργο πράγματι γράφτηκε
μετά την περίοδο που εμφανίστηκαν διάφορα ρεύματα θεατρικά, το εξπρεσιονισμός, ο Μπρέχτ, το παράλογο, και σαν να συνθέτει όλα αυτά τα στοιχεία στο θεατράλε κομμάτι του. Έτσι. 1954, όπως είπαμε. Ναι, νομίζω το 50. 10 χρόνια μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου ειδικά η Ευρώπη αναζητούσε ξανά τον βηματισμό της, έμπαινε σε μια επαναδιαπραγμάτευση αξιών, δεδομένων, ζωής. Το εντυπωσιακό, νομίζω το ξέρεις καλύτερα από μένα, αυτό το έργο γράφτηκε όταν ο Ντίρεν ήταν μόνο 34 χρονών. Ακούγεται εντυπωσιακό. Ακούγεται εντυπωσιακό. Ένα έργο το οποίο ο τρόπος με τον οποίο βασικά, ναι, είναι καθαρά μεταπρακτικό και άκρως εξπρεσιονιστικό. Και εδώ χρειάζεται και κάποιες άλλες μαεστρίες για να μπορείς να είσαι αντιμέτωπος με τέτοια έργα, στα οποία δεν είναι και πάρα πολύ. Ξέρεις, μιλώντας για τα dysfunction, συγγνώμη, για τις λειτουργικές οικογένειες, μπαίνει σε θέματα πιο πολύ ανάλυσης χαρακτήρων με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο. Αυτά τα έργα έχουν χρειάζεται μια πολύ διαφορετική, εντελώς διαφορετική τεχνική, σκηνοθετική και στον τρόπο που πρέπει να το οδηγήσεις. Και αυτό ήταν πολύ μεγάλη πρόκληση και στην πορεία το ανακάλυψα, δουλεύοντας πραγματικά με πολύ, πολύ σπουδαίους ηθοποιούς, μια ομάδα η οποία στο σύνολο της ήταν ταγμένη και δοσμένη σε αυτή την προσπάθεια και στον τρόπο που τελικά δέχτηκαν και αποδέχτηκαν αυτό που το προσωπικό μου όραμα τουλάχιστον, στον τρόπο με τον οποίο οδηγήθηκε το έργο. Χωρίς να θέλουμε να το κάνουμε πολύ εξειδικευμένο σαν συζήτηση, γιατί κάποιοι άνθρωποι που θα μας ακούσουν ίσως να μην είναι τόσο ειδικοί του θεάτρου, αλλά επειδή το ανέφερες, θα ήθελα λίγο να το σχολιάσουμε παραπάνω. Επομένως, εδώ έχουμε ένα έργο που και η δική σου ίσως προσέγγιση σε σχέση με αυτό δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με τα επίπεδα της ψυχολογίας των ηρώων, αλλά με περισσότερο, ας πούμε, ιδεολογικού τύπου αναζητήσεις, κοινωνικού, πολιτικού. Είναι καλό να το φωτίσεις. Ναι, αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το ενδιαφέρον δεν ήταν. Δεν έχει θέματα ψυχολογίας μέσα πάρα πολλά. Αλλά είναι τόσο, τόσο σημαντικά τα μηνύματα, έτσι, που υπάρχουν μέσα και πρέπει να δούμε και πρέπει να μεταδοθούν αυτά τα πράγματα που κατέβουν από εδώ εκεί, στα οποία θα ήταν τουλάχιστον η παράσταση που έφτιαξε αυτό που ήταν να κάνω, ήταν με τη μεγαλύτερη δύναμη και τη μεγαλύτερη απλότητα και καθαρότητα να μπορέσω να δώσω αυτά. Υπήρχαν, για μένα υπάρχουν τρία βασικά θέματα μέσα στο έργο. Το πρώτο έργο είναι το θέμα της δικαιοσύνης, το θέμα της εκδίκησης και το θέμα του έρωτα μέσα σε αυτό. Φυσικά όλα αυτά κάτω από το πρίσμα του χρήματος, από το πρίσμα του κεφαλαίου. Της δύναμης του χρήματος. Της δύναμης του χρήματος, ναι. Και ενδεχομένως και της διαφθοράς. Και από τον τρόπο που το λέει κάποια στιγμή και η γυραιά κυρία, τα πάντα αράζουν. Δεν υπάρχει τίποτα. Είναι μια σκληρή φράση. Κάτι το οποίο νομίζω ότι πια είναι τόσο καθημερινή. Είναι μια σκληρή φράση που παραμένει απολύτως ρεαλιστική και υποθετική. Ωραία, ας σταθούμε λίγο σε αυτό, γιατί με ενδιαφέρει πολύ να το ακούσουμε και όχι να το υπεραναλύσουμε, αλλά κάπως να σταθούμε λίγο περισσότερο. Είπες δικαιοσύνη, εκδίκηση και έρωτας. Και αν κάποιος δει το έργο, που φυσικά καλούμε τον κόσμο να έρθει να το δει, θα πούμε σε λίγο κάτι και σε σχέση με το ίδιο το κείμενο και το λόγο. Ίσως πολύ εύκολα μπορεί να δει το κομμάτι της δικαιοσύνης, διαφαίνεται καθαρά στον τρόπο που ο Ντίρεμα το διαχειρίζεται και το βάζει στο τραπέζι, όπως και το ζήτημα της εκδίκησης, λίγο πολύ η επιστροφή της κυρίας Κυρίας, θα μπορούσε να έχει και τίτλο «Η εκδίκηση της κυρίας». Είναι νομίζω πιο ενδιαφέρον να δούμε λιγάκι αυτό το κομμάτι του έρωτα, γιατί φαινομενικά αυτό δεν υπάρχει σε πρώτο επίπεδο, εννοώ στο επίπεδο του θετικού του έρωτα. Υπάρχει στην αντιθετική του πλευρά και νομίζω αξίζει λίγο να το συζητήσουμε παραπάνω. Εδώ είναι και αφορμή και η αιτία. Δηλαδή, με αφορμή μια ερωτική ιστορία η οποία ήταν πριν 45 ολόκληρα χρόνια, πώς τελικά γίνεται η μη πραγμάτωση ή ο τρόπος με το. Ας μην πούμε περισσότερα για να μην κάνουμε. Ας μην προδώσουμε τα πράγματα. Ας μην προδώσουμε τα πράγματα. Αλλά πώς γίνεται τελικά 45 χρόνια κρατάει την ένταση για να δημιουργήσει την εκδίκηση ή τη δικαιοσύνη.
πολύ καθαρό, τουλάχιστον για εμάς που ξέρουμε το έργο και νομίζω και για αυτούς που θα δουν την παράσταση. Και έρχομαι σε αυτό που είπα πριν. Στην πραγματικότητα, εδώ έχουμε, νομίζω το ανέφερες, μια παράσταση που έχει να μεταφέρει μηνύματα. Και εγώ θα το πω, ελπίζω να το πεις εσύ, για να μην φαίνεται ότι αξιολογείς την παράστασή σου. Μια παράσταση που δίνει προτεραιότητα στο να ακουστεί το κείμενο. Λέγαμε και πριν ξεκινήσουμε αυτή τη μαγνητοσκόπηση, ότι με κάποιο τρόπο, σαν το θέατρο να έχει την ανάγκη να ξαναεπιστρέψει στις βασικές του αρχές. Έτσι. Δεν θα έλεγα εν αρχή είναι ο λόγος γιατί ακριβώς για το θέατρο αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει ότι έχουμε την ανάγκη πια να επιστρέψουμε στα κείμενα και σε αυτά που νοηματοδοτούνται μέσα από αυτά. Και εδώ έχουμε μια παράσταση που νομίζω ήταν προτεραιότητά σου αυτό. Ήτανε όντως. Δηλαδή, ξεκινάω πάντα με πάρα πολύ σεβασμό στο κείμενο και πάρα πολύ σεβασμό στο λόγο. Και τέτοια κείμενα δεν είμαι, παρόλο που προσφέρεται κάποια στιγμή για να κάνεις ό,τι παράσταση μπορεί να θέλει και να φανταστεί ο κάθε σκηνοθέτης. Έτσι, εξπρεσιονιστικό είναι το έργο, οπότε στο πας και το κάνεις. Όμως, ναι, πιστεύω ότι το θέατρο μπήκε σε μια επαναδιαπραγμάτευση με τον εαυτό του. Επαναδιαπραγματεύεται αυτό που είχες πει τώρα πριν λίγο, αρχές. Όχι τον εν αρχή, αλλά τις αξίες του βασικά. Από πού έχει, που ξεκίνησε, πού πάει, τι κάνει. Δεν θα σταματήσει ποτέ το θέατρο, ούτε να πειραματίζεται, όπως καμιά μορφή τέχνης δεν θα σταματήσει να πειραματίζονται. Αλλά αυτά τα έργα, τα κλασικά έργα, έτσι, θεωρώ ότι απαιτούν ένα μεγαλύτερο σεβασμό στη διαχείρισή τους και στον τρόπο που θα πρέπει να πούν αυτά που έπρεπε να πούν. Έτσι το αντιμετώπισα το έργο, έτσι το μελέτησα, έτσι το είδα, έτσι το ανέλησα και όπως είπα προηγουμένως βρήκα υπέροχους συνένοχους. Όχι απλά συνεργάτες σε αυτή την περίπτωση. Θα ήθελα να κάνουμε μια αναφορά χωρίς να αξιολογήσουμε. Να πω κάτι, μιλώντας για την ομάδα, να πω ότι είχε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Από την αρχή είχα αρκετή, όχι αγωνία, περιέργεια. Είχα 17 ηθοποιούς, παίζουν 17 ηθοποιοί στην παράσταση, από τους οποίους τους 14 δεν τους είχα συναντήσει ποτέ θεατρικά. Τα ήξερα τα παιδιά, κάποιος από αυτούς δεν τους ήξερα καν. Αλλά τους επέλεξα μέσα από μια διαδικασία έτσι. Δηλαδή, είχα δουλέψει πιο παλιά στο θέατρο με την Ανίδρη Σαντορινέου, με τον Σταύρο τον Λούρα, με τον Τίνο τον Λύρα και τον Νεοκλή τον Νεοκλέος. Με κανένα άλλο. Όλα τα υπόλοιπα παιδιά, τα άλλα, ήταν παιδιά που για πρώτη φορά το συναντούσα και υπήρχε, να το πω, μια αγωνία για το ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα, ποιο θα ήταν. Όμως, θεωρώ ότι το αποτέλεσμα το οποίο φτιάξαμε ήταν αυτό το μαγικό κράμα ανάμεσα σε αυτή την εμπειρία, σε αυτή την καινούρια γνώση, αν θέλεις κατά κάποιο τρόπο, καινούριο αέρα που ήρθε και παντρεύτηκε, έγινε το πάντρεμα αυτό. Είναι πάρα πολύ για να το πω τα ονόματα. Όχι, δεν χρειάζεται έτσι κι αλλιώς υπάρχει πάντα μια πληροφόρηση που θα γίνει. Και σε τέτοιες περιπτώσεις ήταν κάτι που πάντα πίστευα και πιστεύω ότι δηλαδή πρέπει πάντα να γίνεται αυτό το πάντρεμα. Το έχει ανάγκη το θέατρο και το έχουν ανάγκη και οι ίδιοι ηθοποιοί να βρίσκονται κάποια στιγμή μαζί με πιο παλιούς σε εισαγωγικά, συγγνώμη για τη λέξη εννοώ, πιο έμπειρους ηθοποιούς που βαλάνε και άλλους κώδικες που βάλανε άλλη θεατρική εμπειρία, άλλη σκηνική ένταση και πολλά άλλα πράγματα που έγινε. Τα οποία τα είδα πάρα πολύ καλά να δουλεύουν εδώ, στον τρόπο που υπήρχε η επικοινωνία ανάμεσα στους ηθοποιούς. Ωστόσο, και αυτό νομίζω αξίζει να το αναφέρουμε, η επιλογή σου στους δύο βασικούς, ας πούμε, συνεργάτες εκτός των ηθοποιών ήταν επίσης μια επιλογή με ανθρώπων με τους οποίους είχες μια ουσιαστική επαφή και φαντάζομαι ότι είναι πολύ κρίσιμο. Πάρα πολύ. Ειδικά με την Ανίτα τη Σαντορινέου. Όχι, εγώ εντάξει, θα πες για την Ανίτα, αλλά εννοούσα κυρίως το κομμάτι σκηνικά κοστούμι. Α, για το άλλο αυτό. Αλλά αν θέλεις, καταλαβαίνω ότι θες να αναφερθείς. Με την Ανίτα έχω μια προϊστορία. Σχεδόν όλα τα έργα τα οποία έχω κάνει πάντοτε ήταν εδώ σε αυτό. Ναι. Οι άλλοι δύο πολύ, πρώτα απ' όλα, πολύ καλοί φίλοι. Έτσι, χρόνια φίλοι. Και ο Άγγελος ο Αγγελή και ο Μιχάλης Χρυστοδουλίδης που έκανε τη μουσική και ο Άγγελος που έφτιαξε τα σκηνικά και τα κοστούμια.
Η σχέση όλα αυτά τα χρόνια έχει αναπτύξει με ένα διαφορετικό τρόπο κώδικες αντίληψης και συναντήληψης θεατρικής. Είναι και δύο σπουδαίοι θεατράνθρωποι. Σπουδαίοι θεατράνθρωποι. Έχουν κάνει τεράστια δουλειά και έχουν κάνει τεράστια προσφορά. Ο Μιχάλης Χρυστοδουλίδης έγραψε μουσική για όλο το αρχαίο θέατρο, δράμα. Και κωμωδία και τραγωδία, το ίδιο πράγμα και ο Άγγελος και πάρα πολύ. Γι' αυτό και έχουμε αυτή τη σχέση εδώ και σχεδόν 40 χρόνια τώρα. Δηλαδή, μετράνε πολλά χρόνια, έχουμε μεγαλώσει. Για να μην μείνουμε μόνο στο κομμάτι της ποιότητας της προσφοράς τους. Ανέφερες πριν για αυτό το κράμα, το οποίο νομίζω αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο μπορεί να γίνει λειτουργικό όταν η σύνδεση της παλιότερης με την νεότερη γενιά μπορεί να αποδειχθεί αποτελεσματική. Από την άλλη, δουλεύοντας με ανθρώπους όπως ανέφερες πριν τον Μιχάλη, τον Άγγελο, αλλά την Ανίτα, τον Σταύρο, τον Νεοκλή, τον Τίνο που επίσης γνωρίζεις, φαντάζομαι ότι οι κώδικες με κάποιο τρόπο λειτουργούν πιο γρήγορα και αυτό, ερώτηση να κάνω, κάπως οδηγεί και τη δουλειά ή στο δικό σου μυαλό αυτή η δουλειά ξεκίνησε σε μια μορφή αναζήτησης του πού θα πάμε. Πάντα σε μια πρόβα ξεκινάμε και μπαίνουμε στην πρώτη πρόβα με κάποια πράγματα στο μυαλό μας. Η ερώτηση είναι, αυτά τα πράγματα ως τελικό αποτέλεσμα που βλέπουμε σήμερα ήταν από την αρχή μέσα στην... Ποτέ δεν ξεκινάω με προκατασκευασμένα πράγματα. Δηλαδή, η παράσταση στείλεται, τουλάχιστον για μένα, στην πορεία και στα δεδομένα στα οποία υπάρχει. Καταρχάς, δεν σηκώνονται εύκολα ηθοποιοί όταν κάνουν παραστάσεις από το τραπέζι. Ενδιαφέρον και αξίζει να το πούμε. Γιατί αυτό, κάνοντας προηγουμένως την αναφορά για τον λόγο, θέλω να είμαι απόλυτα σίγουρος ότι πραγματικά η κάθε λέξη είναι απόλυτα κατανοητή και γιατί. Πάντα προσπαθώ να υπάρχουν στον κάθε ηθοποιό να υπάρχει απόλυτη κατανόηση του λόγου. Έτσι. Άρα λοιπόν έτσι αυτό πιστεύω ότι με αυτή την απίστευτη λεπτομέρεια χτίζεται ο ρόλος. Έτσι. Από εκεί ξεκινάει. Και από εκεί μπορεί να δει ο ηθοποιός τι είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να φτιάξει. Και στη συνέχεια και εγώ τι είναι αυτό που βλέπω από τον ηθοποιό για να μπορώ να φτιάξω μετά το κάθε κομμάτι της παράστασης. Έχω μια φιλοσοφία και μια στάση ζωής, η οποία, εντάξει, είναι στο άλλο μου κομμάτι, στο επιχειρηματικό, αλλά το οποίο αφορά το disruption, αφορά την ανατροπή και τη διασάλευση. Και αυτό δεν, γι' αυτό λέω δεν ξεκινάω με τίποτα δεδομένα. Δηλαδή, αφήνω το, δεν μπορώ να πάρω αντίθετα το οποιοδήποτε δεδομένο, θέλω να το ανατρέψω. Δεν το παίρνω για να πατήσω απάνω του. Δεν έκανα την ερώτηση, την έκανα λίγο επίτηδες, ακριβώς για να ακουστεί. Όπως επίσης, σκεφτόμουν πριν, δεν έχω τη φιλοδοξία να βλέπω την κουβέντα μας μετά από 50 χρόνια, αλλά σκεφτόμουν πριν ότι κάνεις μια αναφορά και σε κάποια νεότερη γενιά, ίσως θεατών σίγουρα, αλλά ακόμα και ανθρώπων του θεάτρου, ακούνε τώρα τη λέξη τραπέζι και μπορεί να μην σημαίνει και πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή αυτή η λογική ότι. Εντάξει, όχι τόσο υπερβολικό, αλλά ότι η λογική ότι μπορεί να κάτσει στο τραπέζι δύο ή τρεις εβδομάδες ή και παραπάνω. Είχε δουλέψει με ανθρώπους που καθόντουσαν στο τραπέζι, μάλλον και αρκετά περισσότερο. Ναι, αλλά εννοώ ότι ίσως. Είναι αυτό που είπες πριν, η επαναδιαπραγμάτευση κάποιων αξιών του θεάτρου, όπως είναι εδώ, το τι λέμε πριν σηκωθούμε, να βάλουμε το σώμα μας σε κίνηση, να καταλάβουμε γιατί λέμε αυτό που λέμε. Κοίταξε, φαντάζομαι ότι κάθε σκηνοθέτης έχει μια δική του μεθοδολογία. Αυτό είναι ο τρόπος που και είναι σεβαστή, σεβαστή ο κάθε τρόπος. Δηλαδή, μιλούσα προχθές με ένα από τα παιδιά που κάνουν τώρα με ένα από τα επόμενα έργα και στη δεύτερη μέρα του λέω τι κάνει. Μου λέει τίποτα, στείνω. Του λέω τι, μου λέει άρχισα να στείνω. Μπράβο, λέω, πώς γίνεται. Άλλη αντίδραση, άλλη αντίληψη που θα γίνει. Εγώ είμαι εκεί στο λόγο. Και νομίζω ότι υπάρχουν και κάποια έργα που ξέρω. Όχι, κλασικό όχι, αυτό, δεν νομίζω ότι είναι κλασικό. Νομίζω πραγματικά επί της ουσίας θέλω να το πω αυτό. Υπάρχουν και κάποια έργα που το απαιτούν. Άλλο αν εμείς μπορούμε να πάμε σε άλλη διαδρομή. Αλλά υπάρχουν κάποια έργα που νομίζω ότι το απαιτούν. Ειδικά μιλώντας για την επίσκεψη της κυρίας που έχει τρομακτικά, είναι πολυεπίπεδο έργο.
έτσι, με τρομακτικές ταχύτητες εναλλαγής θεματολογίας, χώρου, χρόνου, καταστάσεων, οτιδήποτε. Δηλαδή, είναι πραγματικά... Καταρχάς, νομίζω ότι γι' αυτό και έγιναν και αρκετές αυτά στον κινηματογράφο. Έχει γίνει μεταφορά του έργου στον κινηματογράφο. Έχει, πώς να το πω, δεκουπαρισμένο, έχει σεναριακή γραφή, δομή και γραφή όσο αφορά το χώρο του, όσο αφορά το χρόνο του, είτε αυτό είναι ο σταθμός των τρένων, το μπακάλικο, είναι το ένα, το δάσος, αυτό, το ένα, όλα. Έχει μόνο πάρα πολλούς χώρους. Εδώ το κάνει ο Ντίνεμα με όρους μπρεχτικούς, δηλαδή με όρους μπρεχτικούς και, με μια μοναδικότητα στο παιχνίδι, το θεατρικό παιχνίδι. Και αυτό είναι άλλο μαγικό στοιχείο του έργου. Έχει πολύ θεατρικό παιχνίδι μέσα. Έχει πολύ μεγάλη πρόκληση στον τρόπο που τελικά το απαιτεί να το αντιμετωπίσεις αυτό το πράγμα. Στον τρόπο. Είναι απολύτως κατανοητό και ξαναλέω για όσους δουν την παράσταση, νομίζω ότι όλα αυτά σε πολύ μεγάλο βαθμό επαληθεύονται. Εν τέλει όμως, καθώς έτσι ολοκληρώνεται νομίζω η κουβέντα μας, είπαμε νομίζω αρκετά πράγματα και τόσα όσα για να μιλήσουμε, ας πούμε, και ένα ενδιαφέρον για αυτούς που θα την ακούσουν αυτή την κουβέντα. Δεν πάβει, και το παίρνω επειδή το είπες ακριβώς, να είναι ένα έργο που διαχειρίζεται κάτι πάρα πολύ σύγχρονο και φοβάμαι διαχρονικό το ζήτημα του χρήματος και το πώς αυτό μπορεί να εξαγοράσει ή να μην εξαγοράσει ή αν υπάρχει πιθανότητα να μην εξαγοράζονται εξαγοράζεται η ανθρώπινη συνείδηση διατρέχοντας την ανθρώπινη ιστορία από το τέξιο που είναι καταγεγραμμένη. Δεν φαίνεται να έχει αλλάξει ο ρόλος του χρήματος. Δεν έχει αλλάξει στον τρόπο που τελικά εξαγοράζει και αυτό είναι το πιο άγριο. Εξαγοράζει συνειδήσεις, εξαγοράζει αρχές. Εξαγοράζει, δηλαδή, και εδώ το εφιαλτικό ποιο είναι. Το εφιαλτικό είναι ότι μιλάμε για μια ολόκληρη πόλη. Δηλαδή, υπάρχει μια πληθυσμιακή συνενοχή στο σύνολό της, που οδηγείται στο τέλος σε ανθρωποφαγή. Έτσι, δηλαδή, στα όρια μέχρι που μπορεί να φτάσει. Συγγνώμη για τη λέξη, είναι μια εκπόρνευση τελικά. Αυτή είναι η λέξη. Εξάλλου, νομίζω και μέσα στο ίδιο το κείμενο ακούγεται μια αντίστοιχη. Ναι, υπάρχει ένα άλλο. Από την ίδια την ηρωίδα, την κλέρα Τσαχανάση. Ναι, αυτή νομίζω ότι κάναμε έτσι μια αρκετά ενδιαφέρουσα περιδιάβαση πάνω σε όσα γίνανε, γράφτηκαν από τον Ντίνεμα και όσα γίνανε εδώ. Όχι, αισθάνομαι ότι είπαμε αρκετά και όπως είπα πριν, αρκετά για να κεντρήσουμε και το ενδιαφέρον των ανθρώπων που θα παρακολουθήσουν την κουβέντα μας. Δεν ξέρω αν θες να πεις εσύ κάτι κλείνοντας, σου δίνω το λόγο. Τίποτα. Θέλω να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλη την ομάδα που δουλεύει για την παραγωγή, εκτός από τους ηθοποιούς, εκτός από τους δύο συνεργάτες, ότι, και το λέω σε σένα τώρα, ότι υπήρχε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, ενώ υποστήριξη από το τεχνικό κομμάτι του, δηλαδή, η οποία ήταν εκπληκτικά αφοσιωμένη και μου έκανε εντύπωση, πραγματικά εκπληκτικά αφοσιωμένη. Από την, πώς να το πω, από τον ήχο, από το φως, από το φωτισμό, από την ράφτρα, από την τεχνιά, τα σκηνικά, τα πάντα. Ήταν μια πολύ, πολύ όμορφη και αρμονική συνεργασία. Πραγματικά εύχομαι στον καθένα που μπαίνει σε αυτόν τον οργανισμό να βρίσκει τέτοιες συνθήκες ή να τις δημιουργεί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι πάντα πάντα καλά. Να είσαι καλά πάντα. Εύχομαι καλό ταξίδι στην παράσταση που έχεις φτιάξει. Ό,τι καλύτερο. Αυτή είναι η φίλη μου. Να είσαι καλά.